Ξέρω με Νίκο ότι έχει περάσει λίγο στο κομμάτι του να μην φαίνομαι μόνο εγώ. Να, να βγάλω Έλα. δηλαδή και κάποιε φάσει εργασία. με την Δεν φαίνομαι, φαίνομαι καθόλου γενικώ, μακάρι. Είμαι στην, στην, στη, στη φάση τη ζωή μου που θέλω να εξαφανιστώ. Ε, όχι επειδή από, από επάρκεια όμω. Χόρτασε. από ναι, ναι, ναι δεν με νοιάζει. Χορτασμένο άνθρωπο. Χορτασμένος άνθρωπος Η ναι. αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ καλά με αυτό. Ε, δηλαδή γεμάτο. Όχι χορτασμένο, αλλά γεμάτο. Δηλαδή. Ε, ε, σκέφτομαι συνεχώς πολλά πράγματα που θα ήθελα να τα κάνω αλλιώς και τα ίδια τα πράγματα που κάνω να τα κάνω αλλιώς. Δηλαδή, ε, να μιλάω λιγότερο, ας πούμε, να ακούω περισσότερο. Τέτοια σκέφτομαι. Δηλαδή, τώρα κάνω ας πούμε, αυτή την παράσταση, παίζω κιόλα και σκέφτομαι πάντα πόσο ωραίο πράγμα είναι κάποιο να ακούει, ας πούμε. Πόσο δύσκολο είναι για μένα και για όλους μας. Γιατί έχουμε αυτόν τον αυτοματισμό του να πούμε τη γνώμη μας, ξέρεις αυτό, και το δουλεύω αυτό. Έμασταν ε, ε, σκηνοθέτη, ε... δεν πρέπει να μιλήσει παραπάνω, να δώσει την οδηγία, την κατεύθυνση, Εντάξει, να επιτευχθεί. Ναι, να... βεβαίω, αλλά πρέπει να μπορεί να ακού και τα θέλω των ανθρώπων, τι επιθυμίε, τι ψυχικέ, τι κρυμμένε, όχι αυτέ που λέμε, αυτέ που είναι κρυμμένε μέσα μα. Και αυτό, αυτή είναι η δυσκολία στη δική μα δουλειά. Δηλαδή, οι άνθρωποι είμαστε. Έχουμε πολλά θέματα, ναι. πολλά εμπόδια στην έκφραση. Γιατί αυτό είναι το θέατρο. Κάτι μια έκφραση ενός πράγματος και εκεί ε, πρέπει να μπορείς να συναισθάνεσαι και πρέπει να μπορείς να ακούς και όταν λέω να ακούς εννοώ να αφήνεις τον άλλον να εκτεθεί. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Ε, ισχύει φυσικά για το δικό σου το χώρο, ισχύει και για τον δικό μας, για το ε, χώρο για τη τηλεόραση και για τη ζωή. Αλλά εγώ θα, θα πω για το χώρο τη τηλεόραση ότι για εμάς τους ε, τηλεοπτικού, αν μπορώ να το πω έτσι, το να, να μάθει να ακούς είναι τέχνη. Έχουμε μία τάση να, να μην ακούμε τι λέει ο συνομιλητή mm. μα, να διακόπτουμε, να καβαλάμε, να βιαζόμαστε να κάνουμε την επόμενη ερώτηση χωρί να έχουμε ακούσει τι μα είπε. Οπότε έχει πολύ δίκιο ο Νίκο. Είναι τέχνη το να ακού. Είναι τέχνη. πολύ ωραίο πράγμα. Καταρχά, γιατί σε γεμίζει. Mm. Αυτό σου δίνει την αληθινή ενέργεια, αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή το ότι μετασχηματίζω κάτι που ακούω. Γιατί αυτό σημαίνει ακούω. Δηλαδή κάτι ακούω και κάτι σκέφτομαι πάνω σε αυτό που μου είπε αλλά πάνω σε αυτό που μου είπε, όχι σε αυτό που εγώ είχα έτοιμο από πριν. Όχι, όχι, σε αυτό Αυτή... που μου είπες εσύ ναι, τώρα. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι ακριβώς. αυτό.